Λέξαμε σήμερα την απόφαση της Ursula von der Leyen να είναι εκ νέου υποψήφια για, την, για νέα θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ δίπλα μου η Σάρα Τσέλα, η οποία θα μας δώσει στοιχεία και από το ρεπορτάζ και το τι κυρίως λένε ή μάλλον τι οσμίζονται οι ξένοι για τη νέα θητεία, εάν και εφόσον αυτή έρθει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλους. Το 2019 θα λέγαμε ότι, είναι αρκετά, ότι ήταν αρκετά διαφορετικό από το 2024, το 2019, το έτος των διαμαρτυριών και διαδηλώσεων για το περιβάλλον. κατά, το, κατά αυτό το έτος ξεκίνησε και η μεγάλη πανδημική κρίση. Σε σχέση λοιπόν με τη χρονιά αυτή που έχουμε μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια, μεταναστευτική, οικονομική κρίση, βλέπουμε την οργή των αγροτών και τις διαδηλώσεις τους οι Ευρωπαίοι πλέον ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομία, για την γεωπολιτική, για τη μετανάστευση, το αυξανόμενο κόστος ζωής, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά για το κλίμα. Όλες αυτοί, οι έτσι, αυτοί, αυτές οι νέες προτεραιότητες δεν αντικατροπτίζουν μόνο μία αλλαγμένη ε, γεωπολιτική, επίσης και το κλειδί για να παρέχει στην Ursula von der Leyen. είναι κάτι που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει η Ursula von der Leyen, έτσι ώστε να έχει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκίνησε τη θητεία της το 2019 με μια πράσινη ατζέντα, έχοντας στο επίκεντρο την Πράσινη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται περισσότερο στην άμυνα, σε πολι... εξοπλισμούς και σε μια πολιτική λίγο περισσότερο φιλική προς τις βιομηχανίες. Κάνοντα κάποια βήματα πίσω όσον αφορά την πράσινη ατζέντα. Βιομηχανίε, όχι μόνο απλέ βιομηχανίε και αμυντικέ βιομηχανίε, να Ακριβώς. σημειώσουμε. Γιατί πρέπει για όσου δεν το ξέρουν, πριν περάσει στη θέση τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Φοντρελάιν, ήταν επί σειρά ετών υπουργό Άμυνα της Γερμανίας. Αρμόδια και για τους εξοπλισμού και για τι συνομιλίε και συνεργασίε με τι αμυντικέ βιομηχανίε. Πολλά είχαν υποθεί ότι ενδεχομένω να είχαν σημειωθεί και κάποιε ατασταλίε την περίοδο της θητεία τη στο Υπουργείο Άμυνα. Εντάξει, μια προσωπικότητα σαφώ ισχυρή, σαφώ ευρωπαϊκή, αλλά και σε κάποια σημεία κάπω ομιχλώδη. Ή νομ, της είχε ασκηθεί σκληρή η κριτική Σωστό. όσο ήταν το, χρονικό διάστημα. Ειδικά τον καιρό ήταν που ήταν υπουργό Άμυνα τη τότε κυβέρνηση τη Άγγελα Μέρκελ. Να θυμίσουμε ότι το 2019... Πάντως, συγγνώμη, αυτό που είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και εγώ στον πρόλογο, ότι είναι σημαντικό, με άλλη ατζέντα ξεκίνησε την, τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Φωτελέν και με άλλη ατζέντα αν και εκλεγεί, θα τη συνεχίσει. Η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη ε, οικονομία, η, γενικά ό, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, κακός, αλλά σαν να περνάνε σε δεύτερο, σε δεύτερο ε, στάδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι διαβάζουμε, ήδη τα δεξιά κόμματα της Γερμανίας υποστηρίζουν αυτή την διαφοροποίηση της ατζέντα της. Ε, και εδώ να δώσουμε ένα στοιχείο, να θυμίσουμε yeah, ότι το 2019 τοποθετήθηκε στην εξουσία με την υποστήριξη των ε, φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, ε, του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, των κεντροαριστερών σοσιαλιστών και τη κεντροαριστερών ομάδα Ρινιού. Αυτό τη έδωσε βέβαια μόνο μία οριακή πλειοψηφία των 383 ψήφων, ελαφρώ λίγο πάνω από το όριο των 374. Αν επομένω ε, αλλάξουν οι συσχετισμοί. Είναι και τώρα λεπτή η γραμμή, Κώστα. Εντελώ λεπτή. Αν αλλάξουν οι συσχετισμοί που κατά τι δημοσκοπήσει και κατά τα φαινόμενα, αλλά α κρατήσουμε μικρό καλάθι, ε, ενδεχομένω να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τι ακραίε ευροσκεπτικιστικές, ε, ε, λαϊκίστικες φωνές φωνέ να θεωρείται ο, πιθανό να, αυξάσουν, να αυξήσουν τον αριθμό των, των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο, εάν και εφόσον στι προηγούμενε ήταν λίγο πάνω από το όριο η υπερψήφιση τη υποψηφιότητά τη. Τώρα ενδεχομένω να είναι ακριβώ το όριο και να παίζεται. Θα δείξει βέβαια ο χρόνο πώ θα κινηθεί η Ευρώπη. Είναι, είναι πολύ σημαντικέ οι ευρωεκλογέ.